Συζητάμε για ένα ακόμη εργαλείο το οποίο ήρθε για να μας σώσει. Όπως και πολλά άλλα εργαλεία που χρησιμοποίησαν παλαιότερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Και ενώ μας σώζουν όλα αυτά τα εργαλεία, συνεχίζει ο κόσμος να πνίγεται με τις βροχές, να καίγεται με τις φωτιές. Συνεχίζει να διευρύνεται ακόμη περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών, δηλαδή να μεγαλώνουν για τα λαϊκά στρώματα οι δυσκολίες για να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Συνεχίζεται να επιδρώνεται ακόμη περισσότερο θέση της εργατικής τάξης, η επίθεση στα δικαιώματά της, η επίθεση στο μισθολογικό της επίπεδο, η επίθεση συνολικότερα στα συγκροτημένα δικαιώματα και ταυτόχρονα να βυθίζονται, και άμα το θέλετε είναι και αυτό ένα δείχτης της αποτελεσματικότητάς σας, να βυθίζονται στα χρέη οι βιοπαλαιστές αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, αγροτοκτηνοτρόφαιρα και τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών σας που έχετε ασκήσει διαχρονικά όλες τις τελευταίες δεκαετίες και είναι ένα κριτήριο. Αλλά μήπως αυτό το νέο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει κάποιο μαγικό ραβδί που θα μπορέσει να θωρακίσει την οικονομία? Δηλαδή πιστεύετε ρεαλιστικά ότι δεν θα ξεσπάσει νέα κρίση? Μα η κρίση είναι αναπόφευκτη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ήδη η Γερμανία βρίσκεται σε συνθήκες ύφεσης. Πολύ δε περισσότερο, η κρίση αυτή είναι πρώτων πυρών και μάλιστα ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Νέα υπεριαλιστική επέμβαση γίνεται στη γειτονιά μας. Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ επιτίθενται στους Παλαιστίνιους με συνέπειες στα ζητήματα και της ενέργειας και της οικονομίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι διαφορετικά, τα βάζουμε κάτω από το χαλί απλά και μόνο για να οροποιήσουμε μια κατάσταση? Αλήθεια δεν βλέπετε και δεν γνωρίζετε τον τεράστιο εμπορικό πόλεμο ο οποίος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ουρά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την αναδιάταξη, για το διεθνές εμπόριο? Δεν γνωρίζει τον τεράστιο τεχνολογικό πόλεμο ανάμεσα πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ουρά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα? Γιατί απαγορεύτηκε από τη Huawei με διοικητική πράξη να συμμετέχει στο δίκτυο 5G. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα αυτά τα οποία αναδεικνύουν μια κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία οδηγεί και σε τραγελαφικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αυτό το σχεδιασμένο πρόγραμμα το οποίο κάνετε για την Ελλάδα 2.0, τι ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει να θωρακίσει πρώτα και κύρια την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και την κερδοφορία τους. Και ιδιαίτερα να υλοποιήσει τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Να πάρουμε λίγο την πράσινη μετάβαση. Αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, σοβαρολογείται? Αυτό αφορά? Δηλαδή, τον νέο αναορθολογισμό ο οποίος υπάρχει δεν σας απασχολεί? Παράδειγμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει όλη αυτή η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χρειάζονται νέες γενιές δίκτυα μεταφοράς ενέργειας με ένα τεράστιο κόστος δημιουργίας τους. Πότε θα γίνουν αυτά? Στον άγνωστο χ. Με τι θέλετε να τα υποκαταστήσετε? Με μπαταρίες. Αλήθεια, οι μπαταρίες έγιναν ξαφνικά φιλικές για το περιβάλλον? Ή μήπως είναι φιλικά για το περιβάλλον όλα αυτά με τα οποία κατασκευάζονται και οι ανεμογεννήτες και τα φωτοβολταϊκά? Και η απόσυρσή τους πού θα πάει? Ήδη η πρώτη γενιά ανεμογεννητρών παραμένει ανενεργή στα βουνά, στους ορεινούς όγκους της χώρας μας. Ή για να ξεφύγουμε από τον ενεργειακό έλεγχο της Ρωσίας περνάμε στον ενεργειακό έλεγχο της Κίνας με τα φωτοβολταϊκά, τα πάνελς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το μεγάλο ορθολογισμό και την αντιφατικότητα των πολιτικών τον οποίο υποστηρίζει, γιατί το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο στηρίζεται είναι βαθύτατα αντιφατικό και ανορθολογικό.
Και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα δεν είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει ανάγκες του λαού. Ούτε στη χώρα μας, ούτε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συνοδεύεται από ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο. Αυτό το ξεχνάνε τα υπόλοιπα κόμματα, ότι για να εκταμιευτούν οι δόσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μια σειρά αναδιαρθρώσεις καπιταλιστικού χαρακτήρα, που θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή της εργατικής τάξης και της λαϊκής οικογένειας, που θα απελευθερώσουν ακόμη περισσότερο τις αγορές, άρα θα εμπορευματοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, για να μην πιάσω άλλους τομείς, της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά πρέπει να τα υλοποιήσετε σε κοινή συμφωνία βεβαίως με τα κράτη-μέλη. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι δεν έχει σχεδιαστεί για ικανοποίηση αναγκών. Και όλα αυτές οι κοινωνικές δαπάνες υποτίθεται είτε διευρύνουν ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση στον τομέα της υγείας, είτε αξιοποιούνται για να επιταχυνθεί μια σειρά μέτρων που θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας σε βάρος των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Όλα αυτά τα προγράμματα εκμάθησης τι είναι? Είναι δωρεάν παροχή δωρεάν εργατικού δυναμικού στους επιχειρηματικούς ομίλους και μάλιστα διατηρώνται σε μια τεράστια εργασιακή ομοιρία. Τι σχέση έχει αυτό με τα δικαιώματα της εργατικής τάξης για πλήρη και σταθερή απασχόληση, για απασχόληση με συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και με μισθούς που να ικανοποιούν τις ανάγκες της ή που να ξεπερνάνε το επίπεδο παραγωγικότητα της εργασίας? Γιατί η ψηφιακή μετάβαση θα εκτοξεύσει την παραγωγικότητα της εργασίας και θα αποβεί σε βάρος της εργατικής τάξης, πετώντας μαζικά εκατοντάδες χιλιάδες στη χώρα μας, τουλάχιστον εργαζόμενους στον δρόμο. Όχι ότι είναι κακή η νέα τεχνολογία, αλλά είναι κακά τα χέρια τα οποία τη διαχειρίζονται, και αυτά τα χέρια είναι των καπιταλιστών, και τη διαχειρίζονται προς όφελος της κερδοφορίας τους. Γι' αυτό, για να ολοκληρώσω και να μην μακρηγορήσουμε ακόμη περισσότερο, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να οροποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψη, τα άλλα κόμματα να πούνε, για παράδειγμα, αλήθεια, σας έπιασε τώρα υποκριτικά ο πόνος για την προληπτική προστασία και τα έργα υποδομής για την προστασία του λαού? Όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδεχτεί τις κατάπτυστες ευρωπαϊκές οδηγίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, είναι ο θήτης των αναγκών του λαού, είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δηλαδή σε όλη την Ευρώπη στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, γιατί έχει τις απαράδεκτες λογικές του κόστους ωφέλους που αποτελεί και τον κόφτη ανάπτυξης τέτοιων είδων υποδομών ολοκληρωμένου σχεδιασμού? Ή ότι κάποιο άλλο τάχα μου δήθεν σχέδιο διαχείρισης θα αποτρέψει την εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης ή θα αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες οι οποίες συνεχώς θα διευρύνονται όλο και περισσότερο, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες με επίκεντρο τις ΗΠΑ, που υπάρχει τεράστια κοινωνικές ανισότητες? Και συσκοτίζεται για κάτι ακόμη, όλοι εσείς που προσπαθείτε να ροπήσετε την κατάσταση. Ποιος θα πληρώσει αυτό το ταμείο? Δεν υπάρχει τζάμπα χρήμα. Θα το πληρώσουν λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός. Όχι μόνο τα δάνεια που θα πάνε στο κρατικό χρέος, αλλά και τα δωρεάν υποτίθεται χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κομμάτι αυτό των 17,8 δισεκατομμυρίων, 19 δισεκατομμυρίων πώς θα φτάσει. Γιατί δεν είναι δωρεάν, προέρχεται από τη φορολογία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κύρια από τους πιο αντιδραστικούς, αντιλαϊκούς έμεσους φόρους, το ΦΠΑ. Και τέλος, αφού τα είπαμε όλα αυτά, εμείς λέμε καθαρά ότι τα αποτελέσματα και του νέου αυτού σχεδίου θα είναι αρνητικά για το λαό. Θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους και αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι δεν φτάνει απλά και μόνο η αναμονή. Χρειάζεται και είναι ευκαιρία σήμερα να γενικευθεί και να ισχυροποιηθεί ακόμη πιο αποφασιστικά αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης αυτών των μονόδρομων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονόδρομων υποστήριξης αυτού του σάπιου συστήματος και της βαρβαρότητας τάσης του, και να δρομολογήσει τις προϋποθέσεις
αφενός να ανακουφιστεί, γιατί μόνο μέσα από την πάλη του λαού μπορεί να ανακουφιστεί, αλλά και ταυτόχρονα να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή. Ευχαριστώ πολύ.